Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό γήπεδο της ΕΑΤ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της Master League, αρχή γενομένης από την αναμέτρηση μεταξύ των Utah Jazz και των Yellow Submarine. Και η πρώτη επίθεση στο παιχνίδι είναι για τους Jazz. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία στον Γασπαράτο, τον Παναγιώτη. Ένα ελεύθερο τρίποντο είναι άστοχο από τον Νίκο Μιλωνά. Κατοχή όμως και πάλι για τους Utah Jazz. Παιχνίδι το οποίο θα κρίνει το τελικό πλασάρισμα των ομάδων. Οι ομάδες που θα παίξουν στα play-off είναι κλειδωμένες. Tech Buddy, Orlando Tragic, Yellow Submarine, Βουνά, Utah Jazz, Net Reapers, Pity Nagers και Dari Dari. Εκτός η Beer and Roll και οι Eagles. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η τελική σειρά, η τελική κατάταξη. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο από τον Μαρκόπουλο, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό deflection στην μπάλα και με δεύτερη προσπάθεια την έπιασε κιόλας και πέρασε εδώ μια ωραία πάσα για τον Μάργελο. Κοντό Γιώργα στην επιστροφή του, ένας πολύ καλός στέρ. Εδώ δεν θα βρει το στόχο, αλλά ο ίδιος παρισφρεί και μαζεύει το rebound. Η μπάλα τελικά από τα δικά του χέρια περνά εκτός τερέν και έτσι η μπάλα θα περάσει στους Jazz. Γασπαράτος πέρασε, δεν τα καταφέρνει, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Η μπάλα βγαίνει στο πλάι, ένα σου τριών πόντων άστοχο και άλλο επιθετικό rebound. Γασπαράτος θέλει να περάσει το σώμα του κάτω από το καλάθι και θα σκοράρει. Πολύ ωραία προσπάθεια για το 2-0. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι της βραδιάς και έρχεται για τους Jazz. Μάργελος, μπάλα στο Μαρκόπουλο. Πέρασε ο Μαρκόπουλος, εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό από τον Κομνηνό. Με τη βοήθεια του Μιλωνά που έστρωξε την μπάλα και τώρα Λευτέρης Αρής. Κρατάει και δίνει στο Βαγενά. Ο Βαγενάς έχει απέναντι τον Καμπάση. Πολύ ωραία πάσα στο Μιλωνά. Φάουλ αυτό. Δεν δόθηκε κάτι. Κλέβει την μπάλα ο Σαρής. Θα γυρίσει, πιβοτάρει, κακή προσπάθεια, rebound από τον Κούγια. Με το σκορ στο 2-0. Μαρκόπουλος για τον Κούγια, θα σουτάρει για 3 από την κορυφή, δεν θα τα καταφέρει. Το rebound όμως έρχεται από τον Κοντό Γιώργα που περνάει στο Μάργελο. Μάργελος βγάζει τον Καμπάση ελεύθερος. Ο Καμπάσης ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι την προηγούμενη Τρίτη απέναντι στους Net Reapers, στην νίκη Διαπυρός και Σιδήρου της ομάδας των Yellow Submarine με 68-65. Ακόμα ένα άστοχο σούτ από Σαρή. Μαρκόπουλος έξυπνα εισκαστεί για τον Καμπάση που φτάνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει, μάχη εκεί για το φόλου με τον Κούγια. Όλα αυτά μετά από ένα κακό τρίλεπτο μέχρι τώρα στο μάτς, κακό μπάσκετ. Ψαρής, full up jumper, στο key rebound αμυντικό από τον Κοντό Γιώργα, ο οποίος είναι και αυτός ένα ερωτηματικό να δούμε πώς θα παρουσιαστεί στα play-off. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πολλές λύσεις στον Γιώργο Αγγελόπουλο με το πολύ καλό περιφερειακό του shoot. Είναι ένας καλός τριποντέρ, ωστόσο έχει χάσει πολύ μεγάλο διάστημα τη σεζόν και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι ένα ζήτημα να δούμε πώς θα παρουσιαστεί πρώτα απ' όλα σήμερα, να δούμε αν θα βρει ρυθμό. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Παναγιώτης Μιλωνάς. Εκνηδιασμός για τους Jazz. Θα σουτάρει ο Βαγενάς, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Γασπαράτο που θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Λευτέρης άρισε κάτι στον πάγκο. Απόν σήμερα ο Αντώνης Αρής, ένας πολύ κομβικός παίχτης
για αυτή την ομάδα. Να δούμε αν θα τον έχουν οι Jazz στα play-off. Οι Jazz, οι οποίοι ήταν μία από τις πιο αλλοπρόσκαλες ομάδες στο φετινό μπασκετάκι, είδαμε να κάνουν μεγάλες νίκες, όπως με τα βουνά, με τους Tech Buddy, με τους Tragic, είδαμε να δυσκολεύουν τα μεγαθύρια, αλλά την ίδια στιγμή να χάνουν από ομάδες δεύτερης διαλογής. Από την προς το παρόν στο μάτσι η Σαν Μαρίν Μαρκόπουλος. Κοντόγιοργας, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound, αμυντικό. Με τον Γασπαράτο να δίνει στο Βαγενά. Του δίνουν το σουτ, θα εκτελέσει ο Βαγενάς. Επιθετικό rebound και καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μιλωνά, που τελειώνει τη φάση με αυτό το υπόγειο δύσκολο layup. 5-0, σηκώνεται ο Κάλης. Γιατί η κατάσταση ως τώρα επιθετικά είναι απελπιστική για το Σαμμαρίν. Λείπει και ο Νίκος Στεφανίδης, ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Κούγιας για τρεις, για το πρώτο μέσα. 5-3. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι των Σαμμαρίν στο ματ. Εδώ ο Κούγιας, ο οποίος είναι ένας καλός σουτέρ, βγήκε στην κορυφή και εκτέλεσε. Θέλει να ανταποδώσει ο Παγενάς. Δεν μπορεί. Συγγνώμη, ο Κομνηνός. Δεν μπορεί. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Καμπάση. Μαρκόπουλος θέλει να τρέξει. Η Ραχαία τρίπλα βρίσκει τον Κούγια για το δεύτερο του τρίποντο. Όχι. Ριμπάουντ από ποιον? Από τον Κοντόγιοργα τελικά. Καμπάση. Δεύτερη ευκαιρία. Θα βγάλει στον Κοντόγιοργα. Κοντόγιοργας παίρνει ένα πικ, δίνει στον Κούγια. Και πάλι Κοντόγιοργας, σουτάρει για τρεις, όχι. Rebound αμυντικό από τον Κομνηνό, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εδώ σε παρκέ. Το παιχνίδι θα περάσει ο Κάλης στη θέση του Κοντόγιοργα. Για τον Κοντόγιοργα είπαμε νωρίτερα ότι είναι ένας πολύ κομβικός παίκτης. Εδώ Καμπάση σουτάρει για τρεις και ευστοχή με πολύ μεγάλη περιπέτεια και δόση τύχης. Για τον Κάλη νομίζω δεν χρειάζονται καν συστάσεις. Ο Κάλης, ο οποίος είναι ο πιο κλάτς παίκτης αυτής της ομάδας, ο πιο επιδραστικός επιθετικά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η παρουσία του στα play-off μπορεί να κρίνει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Κούγιας για τον Κάλη, εφηδιασμός. Εδώ νομίζω ότι είναι για μπλούπερ αυτός ο εφηδιασμός. Πάντως η μπάλα μένει στους Σαν Μαρίν με τον Κάλι, ο οποίος τελικά θα πασάρει στο Μάργελο. Οι δύο πόντι θα έρθουν, ακόμα κι αν αυτό δεν έγινε σε πρώτο χρόνο με τον εφηδιασμό. Δηλαδή γίνεται τώρα 8-5. Ένα σου τριών πόντων εύστοχο τώρα από τον Νίκο Μιλωνά. 8-8. Η απάντηση έρχεται από τον playmaker τον Τζαζ Μαρκόπουλος. Έχει σηκωθεί και ο Σπαλιάρας και περιμένει να μπει στο παιχνίδι. Κάλης μένει με τον Γασπαράτο. Ένα βήμα πίσω και πάσα προς τον Κούγια. Αυτός ρίχνει στο παρκέ τον προσωπικό του αντίπαλο. Αστοχή. Και η μπάλα στα χέρια του Μιλωνά. Περιμένει στη γωνία ο έτερος Μιλωνάς, ο Παναγιώτης. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Rebound αμυντικό από τον Ανδρέα Μαρκόπουλο. Έχει σηκωθεί στο μεταξύ για να περάσει το παιχνίδι και ο Διαμαντόπουλος. Κάλης. Θα σουτάρει για τρεις. Ένα σουτ ρυθμού που δεν καταλήγει στο στόχο. Rebound όμως επιθετικό από τον Μάργελο. Και ένα υπέροχο καλάθι με αυτό το αριστερό hookshot για το 10-8. Προβάδισμα 2 πόντων για τους Γέλο Σαν Μαρίν σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα κινείται σε χαμηλά επίπεδα από θέμα ενέργειας. Βαγενά, πάσα χαμηλά. Γασπαράτο το σηκώνεται και ευστοχή. Ωραίο καλάθι. 10-10. Γρήγορα θέλω να εφηδιάσω στην άλλη πλευρά με τον Κάλι, ο οποίος περνάει από την baseline. Αλλάζει κατεύθυνση. Δεν θα εκτελέσει γιατί βρήκε μπροστά του τον Γασπαράτο. Μάργελος και τώρα Κούγιας από το αγαπημένο του σημείο. Δεν θα τα καταφέρει. Ο ίδιος μάχεται και κερδίζει το επιθετικό rebound και αφήνει στο Μαρκόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σαν Μαρίν. Μαρκόπουλος πρέπει να φτιάξει κάτι. Δίνει μια μέτρια πάσα στον Κούγια.
βρίσκεται ο Καμπάσης ελεύθερος από τα 8. Του αρέσει το γήπεδο της ΕΑΠ του Καμπάση. Δημήτρης Καμπάση 13-12. 13-10, συγγνώμη. Κλέβουν την μπάλα και φεύγουν στον ευνηδιασμό με τον Κάλλη. Κάλλης βρίσκει μπροστά του τον Βαγενά. Θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Ο Κάλλης κάνει το σκορ 16-12. Συνεχόμενα τρίποντα για τους Σαμπαρίν που αποσυντονίζουν τους Τζαζ. Κομνηνός, φάουλ του Μαρκόπουλου. Είχα να δώσω, ο Σαμπαρίν το κάνει για να βγει ο Μαρκόπουλος. Θα περάσει ο Διαμαντόπουλος, θα περάσει και ο Σπαλιάρας αντί του Μάργελου. Και ο Λευτέρης αντίσταρίζει αντί του Γασπαράτο από την άλλη. Η Σαμπαρίν είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να ξέρεις από πού θα φυλαχτείς. Δεν δικαιούσε να χαλαρώνεις και είδαμε ότι ένα λεπτό χαλάρωση στον Τζαζ ήταν αρκετό για να έρθει ένα σερί 6-0. Και μάλιστα τώρα ο Κάλλης θα περάσει, θα δώσει μια πάσα που φεύγει από τα χέρια γλίστρα από τα χέρια Κούγια. Μιλανάς. Πέρασε, πολύ δύσκολη κίνηση, airball. Rebound αμυντικό από τον Καμπάση. Ο Κάλλης στην άλλη πλευρά έχει στηρίγματα, δίνει μια πάσα στη γωνία στο Διαμαντόπουλο. Αυτός προσπάθησε να περάσει προς τον Σπαλιάρα. Κλέβει ο Μιλωνάς. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λίγο άναρχο μπάσκετ στο τελευταίο λεπτό. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε ο Κομνηνός. Οι Τζαζ δεν πατούν καλά στα τελευταία λεπτά, είναι οφθαλμοφανές. Κούγιας αυτή τη φορά επιλέγει το Σπαλιάρα και πάλι ο Κούγιας θα περάσει, πάει μέχρι μέσα, φάουλ και πολλές. Παραμένει το 16-10, rebound αμυντικό από τον Βαγενά που πρόωθησε την μπάλα στον Μιλωνά. Και τώρα και πάλι ο Βαγενάς ζητάει πίκ από τον Κομνηνό, περνάει, παίρνει φάουλ και βολ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, την μπάλα απ' έξω είναι για τους Τζαζ. Τελευταία επίθεση, 5 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους οι Τζαζ. Δύσκολο σουτ, το βάζει ο Σαρίς, του αρέσει αυτό το σουτ. 4 δευτερόλεπτα, δεν έχει καταλάβει το χρόνο Κούγιας. Τώρα το κατάλαβε και πέταξε από το κέντρο και το βάλε. 19-12. Ο Κούγιας βάζει ένα απίστευτο τρίποντο από το κέντρο. Θυμίζει Τζίριαν Γκραντ στο σεφ. Και κάνει το σκορ 19-12. Τέλος πρώτης περίοδου, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο γήπεδο της ΕΑΠ. Συνέχεια στο παιχνίδι 19-12 με το απίστευτο τρίποντο που πέτυχε ο Κούγιας νωρίτερα. Σπαλιάρας, Κοντόγιωργας για 3. Συνεχίζει να είναι άστοχος. Μπάλα στα χέρια του Γασπαράτου. Ο Κομνηνός χάνει από τον Κάλλη, αλλά ο ίδιος συγκρατεί. Μέτρια πάσα, γυρίζει ο Σαρίς. Το βάζει και αυτό. Έχει φοβερή επαφή με το καλάθι ο Λευτέρης Σαρίς. Κάνει το σκορ 19-4. Του αρέσει να σουτάρει πάνω σε άμυνα. Περισσότερο από ό,τι να σουτάρει ελεύθερος. Κάλλης. Σουτάρει για 3. Αστοχή. Rebound από τον Γασπαρά, το πάσα του διασμού στον Σαρή, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Διαμαντόπουλο. Κάλλης, Καμπάσης για το τρίτο του απόψινό τρίποντο, καλό ήταν, αλλά δεν βρήκε το στόχο. Rebound από τον Μιλωνά, θέλουν να τρέξουν γρήγορα το γήπεδο με τον Μιλωνά να πάει απέναντι στον Καμπάση και να παίρνει πολύ έξω το φάουλ.
Ο Καμπάσης ο οποίος με πιο αργά βήματα δεν πρόλαβε εδώ να βρεθεί μπροστά ακριβώς στον αντίπαλό του και με την ορμή που είχε που έκανε το φάουλ και τον στέλνει στη γραμμή για βολές. 19-14 σε ένα μάτσο που είδε. Μέσα η δεύτερη, 19-15 γίνεται το σκορ. Καμπάς εδώ μια επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Baseball πάσα προς τον Κοντόγιοργα. Κάλης περνάει, φτιάχνει ένα ρήγμα. Σπαλιάρας, του αρέσει αυτό το σουτάκι. Σε εμάς δεν μας άρεσε ιδιαίτερα αυτό που είδαμε. Κακός. Και φάουλ συνέχεια. Έξυπνα ο Διαμαντόπουλος κάνει πάνω στον Γασπαράτο. Αλλαγή ετοιμάζει. Νομίζω ότι πιθανότατα ο Σπαλιάρας θα κάτσει στον πάγκο. Όχι, ο Καμπάς τελικά θα κάτσει στον πάγκο. Με δύο καθαρά σέντερ τώρα και ο Μάργελος αλλά και ο Σπαλιάρας. Στον πάγκο ο Καμπάς, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει πετύχει δύο τρίποντα. Έχει δώσει και λύσεις και στην κυκλοφορία αλλά και στο αμυντικό κομμάτι. Χαρίς. Η πάσα έξω Βαγενάς. Από σημείο που μπορεί να απειλήσει, δεν τα καταφέρνει ο Κοντόγιωργας στο rebound αμυντικό. Κάλης. Περνάει. Η πάσα στη Σπαλιάρα. Ο Κάλης ο οποίος μέχρι στιγμής φαίνεται ότι του αρέσει περισσότερο το δημιουργικό παρά το εκτελεστικό κομμάτι. Έχει αφήσει κάποια εύκολα σουτ για εκείνον έτσι ώστε να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Δεν έχουν δικαιωθεί ως τώρα με αυτή την επιλογή οι Σαμαρίν, αλλά το κάνουν για να ζεσταθούν και οι υπόλοιποι και να μην παίζει μόνο ο Κάλης. Εξάλλου είναι ένα μάτσο που περισσότερο θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα. Στο οποίο ο Σπαλιάρας παραμένει διαφορά στους 4. Ευκαιρία τώρα να μειωθεί στους 2 ή ακόμα και στον πόντο. Ψαρής βρίσκει μπροστά από το Σπαλιάρα. Πασάρει στο Βαγενά. Βαγενάς, δύσκολη φάση, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Υπέροχη ατομική προσπάθεια από τον Βαγενά, ο οποίος ξεκίνησε την κίνηση απ' έξω προς τα μέσα, απορρόφησε την επαφή, πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Η βολή δεν μπαίνει, rebound από τον Μάργελο. Και τώρα ο Διαμαντόπουλος. 7:37 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Κοντόγιωργας έχει κοντά του τον Μιλωνά. Βγάζει στον Κάλι. Step back από τον Κάλι που δεν εκτελεί όμως. Κοντόγιωργας και πάλι περνάει την μπάλα στο Σπαλιάρα. Κρατάει ο Σπαλιάρα. Ο Κάλις θα πάει σε κάτι δύσκολο. Αλλά για τον Κάλι τίποτα δεν είναι δύσκολο. Προλαβαίνει το χρόνο. Σουτάρει και πασάρει πιο γρήγορα από τη σκιά του. 21-17 διαχειρός Κάλι. Και πάλι στο συν 4. Μιλωνάς. Γασπαράτος πέρασε από την εσωτερική. Πήρε το φάουλ από τον Διαμαντόπουλο. Δύο βολές. Εδώ πολύ έξυπνα επιτέθηκε στην close out. Ο coach Αγγελόπουλος δίνει οδηγίες και αυτό που χαρακτηριστικά λέει στον παίχτη του είναι ότι έπρεπε να κάνει το φάουλ σε πρώτο χρόνο, να μην τον αφήσει δηλαδή να πάει στην προσπάθεια και να του δώσει δύο βολές. Γασπαράτος πάντως αστοχή, οπότε η ζημιά περιορίζεται για το Σαμπαρίν, οι οποίοι ρίσταν παρόντο έχουν φτάσει στα 4 φάουλ σε 3 αγωνιστικά λεπτά. Σε 1-18 με τη δεύτερη βολή του Γασπαράτου πέρασε ο Κάλης γρήγορα το φάουλ από το Βαγενά. Το πρώτο μαδικό δίνεται ανέμακτα γιατί μερικές φορές τον Κάλη δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με απλή άμυνα. Είναι πολλά level και σε ταχύτητα και γενικότερα σε κλάση πάνω από τους περισσότερους παίχτες στο μπασκετάκι. Να πως και πάλι εδώ. Θα προσποιηθεί στον αέρα το σουτάρι, θα βγάλει στον Κοντόγιωργα, Σπαλιάρα. Δύσκολη προσπάθεια του Σπαλιάρα, κακό τελείωμα με το ταμπλό. Ο Σπαλιάρας ο οποίος μέχρι στιγμής είναι άστοχος, δεν κάνει ένα τόσο καλό παιχνίδι. Μιλωνάς για τον Κομνηνό, θα σουτάρει για 3. Άστοχος rebound από τον Εκάλη. Και κοιτάξτε κατευθείαν πόσο γρήγορα θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Χάνει για λίγο το κοντρόλ και αυτό δίνει την ευκαιρία μεν στους Τζαζ να γυρίσουν. Αλλά ο Κάλης δεν σκαμπάζει ούτε από αυτά. Βρίσκει την μπάλα μπροστά του, το μπουμπουνάει και το βάζει. 24-18.
Ώρες δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απλά τον βγάζεις φωτογραφία. Σάρι. Σουτ 2 πόντων από το Μιλονάρι. Μπάουντ αμυντικό από τον Σπαλιάρα. Και πάλι ο γιος του ανέμου στον εφηδιασμό. Πασάρι στον Σπαλιάρα. Σπαλιάρας μέχρι μέσα. Γκολ φάουλ. 26-18. Σαρίς τραβήχτηκε για να μην κάνει φάουλ. Το φάουλ πάντως στηρίχτηκε. Και έτσι έχουν την ευκαιρία τώρα για το μάτι. Θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Ανδρέας Μαρκόπουλος. 26-18 οι Σαμπαρίνοι, οι οποίοι για δεύτερη φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο βρίσκουν ένα διάστημα για να τρέξουν, να πάρουν το momentum και να βρεθούν τώρα στη μεγαλύτερη τους διαφορά στη βραδιά. 26-18 και μια συμπληρωματική βολή για τον Σπαλιάρα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό και πετυχαίνει το έμεσο τρίποντο. 27-18. Βαγιανάς. Παίρνει ένα δύσκολο σούτ, αστοχή, rebound αμυντικό από το Σπαλιάρα. Κάλης θέλει να κατεβάσει. Θα δώσει για τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος πέρασε, εκτελεί με το ταμπλό άσχημο το σούτ. Rebound αμυντικό από τον Μιλωνά. Κατεβάζει ο Μιλωνάς, περνάει, Βαγιανάς. Ωραία πάσα του Κόμνινος, εύκολα. Εδώ συνεργάστηκαν ωραία τζαζ, έβγαλαν μετά από ώρα έναν ωραίο συνδυασμό που καταλήγει σε δύο εύκολους πόντους. 27-20, διαφορά πέφτει στις 7. Μαρκόπουλος, Κάλης. Πέρασε ο Μάργελος, δύσκολη κίνηση. Βγάζει έξω, κλέβει ο Γασπαράτος, φάουλ σωστά. Από το Σπαλιάρα είναι πολλές, γιατί αυτό ήταν το πέμπτο μαδικό των Γέλλων Σαμαρίν. Δύο βολές και ευκαιρία να ψαλιδίσουν κι άλλο τη διαφορά. Την ίδια στιγμή ο Μάργελος θα κάτσει στον πάγκο στη θέση του Δημήτρη Καμπάσης. Παράδοση ευστοχή, 27-21. Να πούμε ότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα της κανονικής περίοδου, τις τελευταίες δύο μέρες για την ακρίβεια. Αύριο θα γίνουν και τα δύο τελευταία παιχνίδια της Master League. Η development έχει ήδη ολοκληρωθεί και μάλιστα ήδη ξέρουμε τα ζευγάρια και των play-off και των play-in. Στα play-in για το 3-6 θα παίξουν οι Lucky Stars με τους Μιναρίς, για το 4-5 θα δούμε Κλάφτα εναντίον No Limit, ενώ έχουμε και play-in για το 7-8 New York Fritz εναντίον Μπαρκελώνα και για το 9-10 Think Digital εναντίον Bolton Lye. Την πρώτη και τη δεύτερη θέση έχουν πάρει οι Μπεγουλάκοι και οι Νομπελίστες αντίστοιχα, που περιμένουν τους αντιπάλους από τα play-in. Και φυσικά αυτή την εβδομάδα έχουμε και τον τελικό κυπέλλο μεταξύ Tech Bandy και Νομπελίστες. Μια εβδομάδα γεμάτη μπασκετάκι, την ώρα που όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα στον κόσμο έχουν ολοκληρωθεί. Πλέον το μπασκετάκι μπαίνει στην κορύφωσή του. Καμπάσης το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Αλλάζει το παιχνίδι υπέροχα. Τον Ντόγιοργας θα στοχίσει ξανά. Σπαλιάρας μάχεται, δεν μπορεί για το rebound. Γασπαράτος έχει τη δυνατότητα να τρέξει. Θα πάει στο coast to coast. Πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε το τελείωμα. Ρίχνει και μία στη βάση της μπασκέτας. Ο Κάλης περνάει και κερδίζει φάουλ. 3-42 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εκτός θα περάσει ο Σπαλιάρας. Όχι. Ναι. Μετά το time out όλα αυτά, γυρίζουμε σε λίγο. 3-42. Μη φύγει κανείς. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Την μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου. Μαρκόπουλος ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Κάλη. Αυτός βγαίνει αστραπιέ από τα screen. Έχει κέφια ο Κάλης και σήμερα. 30-22, κατευθείαν βγαίνει αυτό που σχεδίασε στο πινακάκι του ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Αυτή η αλεπού των πάγκων.
στο σύν 8. Είτε κυβάντη. Και τώρα η διαφορά θα πέσει σε 6, 30-24. Καλή. Κάνουμε στήριγμα. Βγαίνει ο Κοντόγιοργα στο πρώτο του. Όχι, ούτε τώρα. Αμυντικό rebound από τον Κομνηνό. 3 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. 30-24 προβάδισμα για τους Σαμμαρίν. Μιλωνάς έμεινε πίσω από το σκριν του Κομνηνού και εκτέλεσε. Αστόχησε. Κάλης, πάσα ενδυασμού. Μαρκόπουλος, ωραία για τον Κούγια. Αυτός για τον Κοντόγιοργα. Κάποια στιγμή θα έμπαινε. Ένα σούτ εντός παιδιάς από τον Κοντόγιοργα. Μπαίνει αυτό. 32-24 προβάδισμα 8 πόντων. Βαγενά περνάει, θα πάρει φάουλ για βολές. Ωραία κίνηση από τον Βαγενά, ο οποίος προσπάθησε να τρεπήσει την άμυνα, τον σταμάτησαν με φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Βαγενά. Δεν θα τα καταφέρει. Παραμένει το 32-24. Η δεύτερη θα καταλήξει στόχο. 32-25. Καλής. Παίρνει φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν ήταν Jazz. Δεν υπάρχουν βολές, ήταν το τελευταίο ομαδικό. 32-25, 2 και 16. Μαρκόπουλος με την μπάλα. Και πάλι βγαίνει το σκύρνο Κάλης. Αυτή τη φορά δεν εκτελεί γιατί βρίσκει την προσθέτω το Βασιπαράτο, ο οποίος προσπαθεί τρόπο την να τον περιορίσει. Τώρα μένει ο Βαγενάς. Κούγιας ελεύθερος, γιατί βλέπει και φοβερές πάσες ο Κάλης. 35-25, αδιανόητη ασίστ με το ένα χέρι. Βρήκε ελεύθερο τον Κούγια, ο οποίος είναι ένας σουτέρ ρυθμού, βάζει το τρίτο του τρίποντο στο μάτι. 35-25, πρώτη φορά διαφορά στους 10. Μιλωνάς για 3, airball. Κούγιας, πέρασε, βολές. Ο Κούγιας, ο οποίος είναι νομίζω ο δεύτερος πόλος της επίθεσης στον Σαμμαρίν. Μετά τον Κάλι έχουμε τον Κούγια, που κάνει και αυτός ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει πετύχει ήδη 3 τρίποντα και τώρα βρίσκεται στη γραμμή των βολών για να γίνει διψήφιος. 1-37 για να πάμε στο ημίχρονο. Είναι σημαντικό για τους Σαμμαρίν να δούμε πώς λειτουργούν σε μια βραδιά που λείπει ένας πολύ κομβικός παίχτης όπως ο Νίκος Στεφανίδης. Κούγιας βάζει τη μία. 36-25. Διαφορά ανεβαίνει στους 11. Οι Σαμμαρίν που κάνουν ένα πολύ καλό ημίχρονο. Βαγενάς, πέρασε. Σαρί. Εκτελεί για 2. Όχι, rebound από τον Κούγια. Που είπαμε, προσφέρει πολύ επίπεδα. Ο Κάλης σκέφτηκε την πάσα για τον Μαρκόπουλο. Τελικά πήγε να βγάλει μια απίστευτη ασίστ στον Κούγια, αλλά έφυγε μπάλα από τα χέρια του Κούγια. 1-12 για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Οι Τζάζ, οι οποίοι τώρα έστω και με αυτόν τον τρόπο έβγαλαν την άμυνα και έχουν τον τρόπο και έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν τώρα τη διαφορά. Περνάει ο Βαγενάς. Ωραία πάσα στο Γασπαράτο, καλάθι. 36-27. Η διαφορά στους 9. Πάσα προς το Σπαλιάρα. Σπαλιάρας σε ένα σούτ εκτός ρεπερτορίου. Πανηγυρίζει έξαλα, κοιτάξτε τον, το χαίρεται. Πολύ δύσκολο σούτ. Έμοιαζε λίγο με το τρίποντο που έβαλε ο Παπαπέτρου στο ΑΚΑ στο Game 3, που ουσιαστικά καθάρισε το match.
χωρίς ισορροπία στο σώμα του. Μεγάλο καλάθι από ένα παίχτη που δεν φημίζεται για το μακρινό του σούτ. Εφηδιασμός τώρα με το Σαρί, 39-29. 10 δευτερόλεπτα. Δεν πηγαίνει κάποιος παίχτης κοντά. Κλέβει ο Μιλωνάς. Κούγιας. Μάργελος. Θα μπει και αυτό από κέντρο. Εντάξει. Θα μιλούσαμε για κάτι στο πραγματικό. Τέλος ημιχρόνου, 39-29. Γυρίζουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Επιστροφή στο παιχνίδι μας για την συνέχεια του αγώνα. Δεύτερο ημίχρονο με τους Submarine να προηγούνται με 10, 39-29. Τον Ιτα Τζαζ, πρώτη επίθεση για τους Τζαζ με την μπάλα στον Σαρί, ο οποίος θέλει να παίξει στα πόδια του Κοντόγιωργα. Περνάει, εκτελεί, πήρε το φάουλ και μάλιστα λίγο έλειψε μετά την αναπήδηση να πάρει το maximum. Τελικά δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 39-30. Και τώρα 39-32. 39-31, συγγνώμη. Με τη δεύτερη βολή. Διαμαντόπουλος. Πλάγι από το σκρίνο του Καμπάση. Ελεύθερος Κοντόγιωργας για τρεις. Ούτε αυτό. Και μπάλα για τον Τζαζ. Ο Κοντόγιωργας, ο οποίος φαίνεται, νομίζω, ότι έχει θέμα ρυθμού. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Κομνηνός. Ελεύθερος Βαγενάς, αστοχή, rebound και καλάθι από το Γασπαράτο. 39-33. Οι Jazz μπαίνουν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο πρώτο, και με ένα σερί 4-0 μειώνουν στους 6. Θυμίζουμε ότι είχε φτάσει και στους 12 η διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. 39-27 ήταν το. Τώρα είναι στο 39-33. Κοντόγιωργας, Μάργελος, Κάλης, Διαμαντόπουλος και Καμπάση, πεντάδα για τους Σαμαρίνα. Εδώ τώρα η μπάλα πάει στο Μάργελο. Πάσα έξω στον Κοντόγιωργα. Άφησε ένα ελεύθερο σούτ για να βγάλει έξω τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος κλείνεται. 2-1. Πρόλαβε ο Μάργελος. Αστόχησε. Rebound του Σαρί. Ο Μάργελος, ο οποίος σούταρε ακριβώς με την εκπνοή, νομίζω, εμπρόθεσμα. Η μπάλα όμως δεν το έκανε τη χάρη. Ευκαιρία για τους Τζαζ να μειώσουν κι άλλο. Σου τριών πόντων, άστοχο. Rebound όμως επιθετικό από τον Σαρί. Ο Καμπάσης. Και τώρα ο Κάλης. Ο οποίος Κάλης περνάει. Ωραία, πάσα από έξω. Διαμαντόπουλος προσποίηση, επανατοποθέτηση και εκτέλεση. Αστοχή, αλλά είναι ο ίδιος εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι. Λάθος, συνέχεια πάσα. Κλέβουν οι Τζαζ. Δεν έχουν μπει καλά οι Σαμαρί στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλωνάς σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Rebound του Μάργελου που αφήνει στον Κάλι. Έχει φύγει πρώτος ο Καμπάσης στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν ρίσταρε ο Κάλι. Στεμπάκ εκτέλεση για τρεις. Το βλέπει Σαβαρέλη. 42-33. Διαχειρός Κάλι. Μιλωνάς. Περνάει την μπάλα χαμηλά, Κομνηνός γυρίζει με το hook, άσχημο. Κάλι στο rebound και τώρα ευκαιρία για εφηδιασμό. Καμπάσης, Κοντόγιωργας, ξανά ο Καμπάσης. Εδώ έκρυψαν την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε ο Καμπάσης να σκοράρει. Μένει το 42-33. Γασπαράτος. Αφήνει στο Μιλωνά. Τριπλάρι, κολλάει η μπάλα. Λίγο έλειψε να κάνει βήματα, Σαρίς για τρεις μέσα. 42-36. Ο Σαρίς είναι η πιο αξιόπιστη πηγή σκορ για τους Τζαζ. Άρα,
Άρα το φάουλ θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ακόμα και αντιεθνικό, θα δούμε. Αν θα το συζητήσουν, όχι, δεν βλέπω τέτοια πρόθεση. Δεν ξέρω αν θα κάνουν challenge jazz. Ούτε αυτό βλέπω πρόθεση. Μέσα η πρώτη βολή. 42-37. Μέσα και η δεύτερη, 42-38 η Jazz. Πλησιάζουν μετά από ώρα στους 4. Έχουν μπει καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Χάλης. Κρινάρει ο Καμπάσος, Μάργελος, και πάλι ο Κάλης. Περιμένει ο Καμπάσος. Κρατάει πάντα ο Κάλης και βγάζει την πάσα στο Μάργελο. Αυτός μέσα σε συμπληγάδες. Καμπάσης πρόλαβε το χρόνο, λίγο έλειψε σε μια επίθεση που ναι μεν η μπάλα γύρισε σωστά, αλλά ο Καμπάσης την έπιασε λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος. Γασπαράτος κάτω από το καλάθι, 42-40. Στους δύο πέφτει η απόσταση. Ο Ντόγιοργας για τον Κάλη. Κάλης περνάει, κλείνεται, Κοντόγιοργας στη γωνία. Νομίζω αυτό θα είναι το πρώτο εύστοχο. Ούτε αυτό θα είναι τελικά. Αλλά ο Μάργελος είναι εκεί. 44-40. Είχα feeling ότι θα μπαινε το σωτο Κοντόγιοργα, δεν μπήκε. Μιλωνάς. Η άμυνα κοιμήθηκε. Κάτι που σίγουρα δεν θα αρέσει στον Αγγελόπουλο. 44-42 Τζας. Ζωντανή. Κάλης. Περνάει, κλείνεται, πέφτει, βρίσκει πάσα στον Κοντόγιοργα. Δεν θα εκτελέσει γιατί έχει μηδένει στα πάρα πολλά. Κάλης παίρνει ένα φάουλ. Πέρασε η πάσα στο σπαλιάρα, σουτάρει από τα 5,5 μέτρα. Ο Κάλης είναι εκεί, δεύτερη φορά στις δύο τελευταίες επιθέσεις που η Σαμαρίν σκοράζουν μετά από το εξωτερικό rebound. Σε ένα σημείο που οι Jazz παλεύουν να γυρίσουν το μάτς, δεν έχουν την πολυτέλεια να δέχονται πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Βαγενάς αστοχή, rebound από τον Καμπάση. Γύρισε ο Κούγιας, ευστόχησε! Ο Κούγιας συνεχίζει να βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Ο Βαγενάς δείχνει να πονάει, αλλά σφίγγει τα δόντια γιατί είναι παλικάρι. Νάτος εδώ με την μπάλα. Μιλωνάς. Γασπαράτος. Μιλωνάς. Αποκλείεται να μισουτάρει. Αστοχή, rebound από Σαρή. Βαγενάς. Και πάλι ο Μιλωνάς. Θα περάσει άστοχος. Rebound από τον Κάλι. Και τώρα άντε πιάστε τον. Τελικά τον πιάσανε. Ο Κάλις βγήκε προς τα έξω και αστόχησε. Rebound από τον Σαρή. Γρήγορα στην άλλη πλευρά μετατοπίζεται το παιχνίδι. Σαρής γιατί πήγε έτσι. Επιθετικό rebound από τον Μιλωνά. Του φύγει μπάλα. Σαρής. Ναι, ένα λεπτό παράνοιας. Βγαίνει ο Καμπάσος από το γήπεδο, θα περάσει ο Διαμαντόπουλος. Γιώργο! Time out, γυρίσουμε σε λίγο. Πάμε στο παιχνίδι μετά το time out, 48-42 προβάδισμα 6 πόντων για το Σαμαρίν, οι οποίοι έχουν και την μπάλα δική τους με τον Μαρκόπουλο. Βγαίνει από τα σκρίνο Κάλης, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Σπαλιάρα. Σπαλιάρας δίστασε, έβγαλε στον Κούγια, ο οποίος σήμερα δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες, τώρα πάντως δεν θα δικαιώσει.
Ωραία κίνηση, αλλά άστοχο το λέει από τη συνέχεια. Μάχησε του Μαχών για την κατοχή. Τελικά ο Σαρίς δικαιώνεται, βγάζει έξω. Παναγιώτης Μιλωνάς. Όχι. Ριμπάουντ αμυντικό. Και γρήγορα ο Κάλης. Τελικά όχι και τόσο γρήγορα, θα βάλει φρένο. Αλλάζει ρυθμό και παίρνει το φάουλ τρίτο ομαδικό. 48-42, 2 και 34 για το φινάλε. Εδώ και ο Λίτης στον Tech Buddy, ο Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος του μπάσκετ. Αλλά και του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι ένας παίκτης που όσα χρόνια έπαιζε, πάντα άλλαζε ομάδες. Κάλης για 2, Κάλης σήμερα είναι να τον πιει στο ποτήρι. Ασταμάτητος. Δεν χάνει σουτ ο αθεόφοβος. Και πάλι στο σύν 8 η Σαμπαρίν. Άστοχο σουτ από τη γωνία. Παλιάρας. Αστοχή πάνω από τα γωνά. Σουτάρι Σαρίς αστοχή. Μάγισε το ριμπάνο το Μαρκόπουλος και μπάλα. Κάλης. Σουτάρει και πάλι για 3. Αυτό είναι η είδηση. Κομμενός. Παρακαλώ. Αλλά περνάει χαμηλά, γύρισε τον νόσο και στόχισε. Παλιάρας από κοντά σκοράρει. 52-44. Εύστοχο για τους Τζαζ, πέρασε ο Κάλης. Περιμένει ο Σπαλιάρης, έχει ήδη βάλει ένα, θα βάλει και δεύτερο. Όχι. Rebound όμως από το Διαμαντόπουλο, με σκαμπύλη στην μπάλα. Και πάλι Διαμαντόπουλος, 4-3, step back. Προσπάθησε με το ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Σπαλιάρας για τον buzzer beater. 52-47, γυρίζουμε σε λίγο. Μαρκόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Ο Κάλης θα σουτάρει για 3 μέσα. 55-47. Ο Κάλης βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Λίτης το κοιτάζει από την εξέδρα και τρέμει. Δεν έβαλα ένα. Βαγενά. Πασάρι έξω για το σουτ 2 πόντων του Μιλωνά. Ούτε τώρα βρίσκει στόχο. Δεν έβαλε ένα, το παρακαλάγαμε να βάλει ένα αυτός. Ο Κούγιας για το 57-47 στον εφεδιασμό. Μια μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του παίχτης τον Τζαζ. Σπαλ. 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 Δεν έβαλε ένα αυτές, ε. Σαρίς έχασε προς στιγμή, η μπάλα έφτασε στον Νίκο Μιλωνά. Αυτός πέρασε, Σαρίς και πάλι. Αυτός
Πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δύσκολη εκτέλεση. Άστοχη. Rebound από τον Γκάλι. Ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο διαφορά. Γκάλι ζυγεί τις επιλογές. Περνάει τώρα το κέντρο με σε αργό τέμπο. Πασάρι στον Μαρκόπουλο. Μάργελος γύρισε. Αστόχη. Rebound από τον Μιλωνά που δίνει στον Σαρί. Κομινός. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Βαγενά, ο οποίος κάνει airball. Νομίζω αλλοιώθηκε κιόλας την προσπάθειά του. Έχει φύγει ο Κοντόγιοργας στην άλλη πλευρά. Πέρασε την μπάλα ο Μαρκόπουλος. Να ο Κοντόγιοργας. Η πάσα είναι καλή για τον Κούγια. Δεν κατάλαβε πόσο μόνος του ήταν, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 59-47. Προβάδισμα 12 πόντων. Εδώ και ο αρχηγός, ο Γιάννης Βαλέρης, τον τεκπάντη. Κομνηνός για 3. Για την ελπίδα. 59-50. Να ένα σουτ που μπορεί λίγο να αλλάξει την ψυχολογία των Τζαζ. Κοντόγιοργας δεν εκτελεί, αλλάζει παιχνίδι για τον Κάλι. Ζυγίζει τις επιλογές του, περνάει. Και πάλι Κοντόγιοργας στο πρώτο. Ήρθε η ώρα. 62-50. Ξορκίζει δαίμονες. Έχει ένα στα πάρα πολλά. Μιλωνάς. Βαγενάς. Ζητάει πίκ από τον Κομνηνό. Μένει μόνος του και εκτελεί. Αστοχή. Ριμπάουντ του Μαρκόπουλου. Λάθος πάσα από τον Μάργελο προς τον Κούγια. Θα στάρει για 2 θα αστοχίσει. Ο Κάλης θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Ακόμα 6-44 για το φινάλι ενός αγώνα που δείχνει να το ελέγξει το Σαμπαρί. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά πατούν καλύτερα. Είπε στο σύγχρονο Βαγγελόπουλο. Κούγιας για 3, όχι rebound από τον Κομνηνό. 6-24 ακόμα. Η Jazz, η γλώσσα του σώματος δείχνει ότι δεν το πολύ πιστεύουν. Εσπαράτος πέρασε. Αστόχησε ο ίδιος, μάχεται για το rebound. Το Κάλης θα κερδίσει, προσπάθησε να περάσει. Να επιστρέψουν να αναμέτρηση. Εκτός ο Μάργελος και ο Κοντογιούργας. Κλέψιμο από τον Βαγγένα. Βάλα στα χέρια του Μιλωνά που στάρει για 3. Δεν είναι καλό το shoot rebound από τον Κάλι. Έχει φύγει ο Μαρκόπουλος πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο. Φοβερή πάσα του Κάλι. 64-50. Μαρκόπουλος θέλει να τρέξει. Κάλης από το σπίτι του. Δεν θα μπει κι αυτό. Oh!
4 και 45 ακόμα μακρινή πάσα για τον Κούγια. Ο Κούγιας ο οποίος κρατάει, δίνει στον Καμπάση. Η πάσα δεν μπορεί να σκοράρει κάτω από το καλάθι ο Κασπαράτος. Δεν μπορεί ούτε αυτός με το follow και πάλι ο Σαρής σκοράρει τελικά. 64-54. Προσπαθούν οι Jazz να παλέψουν όσο μπορούν. Περνάει ο Κάλης, βγάζει έξω, Διαμαντόπουλος για δύο, μέσα. Το γεγονός ότι προσαρμόζονται όλοι πάνω στον Κάλη δημιουργεί ανοιχτούς χώρους για τους υπόλοιπους. Ο Κάλης μοιράζει πολύ καλά, οι υπόλοιποι ευστοχούν. Goal foul από τον Σαρή, 66-56. Πολύ ωραία προσπάθεια. Υπάρχει ελπίδα, για να δούμε. Δύσκολο το εγχείρημα. Πολύ δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία σε ένα μάτσο που γενικά παίζεται σε χαλαρούς ρυθμούς πάντως. Σπαλιάρας εδώ κάνει ένα μπλονζόν για να σώσει την κατοχή, δεν τα καταφέρνει. Περνάει ο Μιλωνάς, αφήνει στο Σαρί. Αν βρούμε εδώ σκορ, κάτι γίνεται. Για να δούμε. Βαγενάς για τον Μιλωνά. Κρατάει ο Βαγενάς 8 δευτερόλεπτα απέναντι στο Μαρκόπουλο. Βγάζει έξω. Κομνηνός για την ελπίδα. Δεν μπορεί. Εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά στους 6. Δεν συνέβη. Δεν μπορεί εδώ να κλέψει ο Βεσπαράτος. Βάλαμε και πάλι για το Σαν Μάρκο μετά το time out. 3 λεπτά ακόμα, μείνετε μαζί μας, μην φύγει κανείς. Ο Κάλης θα πάρει την μπάλα μετά την αναφορά, θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Μαρκόπουλο που την πετάει όπως και μπαίνει. 68-57, ένα φοβερά δύσκολο και τυχερό καλάθι. Και πάλι σε διψήφια διαφορά. Μιλωνάς θέλει να απαντήσει και το κάνει. 68-60. Μεγάλο σου του Μιλωνάς. Προσπαθεί να κρατήσει την ελπίδα ζωντανή. Τη φλόγα των Τζαζ. Κάλης. Με τον Σαρή. Πέρασε ο Κάλης. Κλείνεται από τον Σαρή. Βγάζει στον Καμπάση. Ο Καμπάση θα σουτάρει για 3. Αστοχή. Rebound από τον Λευτέρη Σαρή. 2-22. Πέρασε ο Σαρής, ωραία πάσα, εύκολο καλάθι. 68-62. Δύο λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Μεγάλο παιχνίδι. Προσπαθούν οι Jazz να γυρίσουν από την κόλαση. Αλλά έρχεται ο Κάλης να βάλει ένα μεγάλο τρίποντο για το 71-62. Δύο λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα. Μιλωνάς είναι ζεστός. Δεν μπορεί εδώ να σκοράρει. Μάχη για το rebound, την μπάλα είναι για. Δεν βγήκε τελικά. Σαρή για 2, αστοχή. Rebound από τον Μαρκόπουλο. Ίσως αυτό να ήταν το κύκνιο τον Τζαζ. Πέρασε ο Κάλης. Πήγε προς τα μέσα, έβγαλε στο σπαλιάρα. Σουτάρει αυτός για 2, όχι. Rebound του Βαγενά, πάσα εμπνευσμού, εδώ δεν υπάρχουν επιστροφές. Τρέχει ο Διαμαντόπουλος για να καθυστερήσει κάπως τον Κομνηνό. Τραγικές επιστροφές εδώ, 71-64. Πολύ καλό. Πολύ ωραίος εμπνευσμός, εγώ χάθηκα τελείως. Ο
Χατζόπουλος. Κλέβει την μπάλα και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο Μιλωνάς και θα σκοράρει. 71-66 και φάουλα μέσα στο Διαμαντόπουλο. Έχουν πολλά φάουλ να κάνουν. Να που κανείς δεν μπορεί να προδικάζει το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Κοντόγιωργα στην επαναφορά. Λάθος πάσα, δεν προλαβαίνει ο Καμπάς, προλαβαίνει τελικά και γυρίζει στο Μαρκόπουλο. Προσπαθεί να κλέψει. Κοιτάξτε εδώ ο Μιλωνάς και αφήνει τώρα στο Μαρκόπουλο ο Διαμαντόπουλος. Λίγο έλειψε να γίνει ένα ολέθριο λάθος. Κοντόγιωργας. Δεν μπορεί, έρμπολ είναι το σουτ. Οι Τζαζ ελπίζουν ακόμα. Αν σκοράρουν εδώ μπορούν να στείλουν το μάτι σε μια καταγή. Φωνάζει ο Αγγελόπουλος για να ξυπνήσει τους παίχτες του. Μιλωνάς για το Σαρί, σουτάρει για τρεις. 71-69. Διαχειρός Λευτέρη Σαρί. Και πάμε για δράμα από το πουθενά. Σε ένα μάτς που τίποτα δεν προμείνει ότι θα έχουμε θρίλερ, ξαφνικά επιστρέφουν ή τα Τζαζ. Αρνούνται να παραδοθούν εκμεταλλευόμενοι τη χαλάρωση των Σαμμαρίν. Γυρίζουμε σε λίγο για ένα φινάλε που από το πουθενά προκύπτει δράμα. Από εκεί που όλα έδειχναν ότι γέλος Σαμμαρίν θα έφταναν στη νίκη χωρίς να χρειαστεί θρίλερ, ξαφνικά οι Τζαζ έχουν επιστρέψει και το σκορ είναι 71-69. Μαρκόπουλος, λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Και οι δύο έχουν να δώσουν όμως από τρία φάουλ και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Η μπάλα στα χέρια του Κάλλη. Θα πιέσει ο Μιλωνάς. Μπορούν να γίνουν aggressive στην άμυνα οι Τζαζ. Κρατάει ο Κάλλης. Θα βγάλει έξω. Ο Φούγιας πέρασε φάουλ στα 2,3 πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος επίθεσης. Και τώρα αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση για τους Σαμμαρίν. Να δούμε, θα ρισκάρουν οι Τζαζ. Προς το παρόν θέλουν να πάρουν την μπάλα από τα χέρια του Κάλλη, ο οποίος θα βγάλει στη γωνία. Φούγιας δεν εκτελεί. Κακή ήταν η πάσα του. Κάλλης 3-2. Θα εκτελέσει τη λήξη του χρόνου. Το βάλε! Ο Χριστός και η Παναγία! Τι έβαλε ο άνθρωπος! 74-69. Με αυτό το σουτ σφραγίζει την νίκη το Σαμμαρίν. Πετάει ο Μιλωνάς, airball, τέλος αγώνα. Τι είδανε τα μάτια μας. From downtown που λέμε, από τα 9,5 και βάλε μέτρα. Βάζει ένα απίθανο σουτ. Κοιτάζουν όλοι αποσβολωμένοι εδώ στο γήπεδο της ΕΑΦ. Τελικό αποτέλεσμα. Γέλο Σαμμαρίν. Ήταν Τζαζ 74-69. Με απόλυτο ηγέτη τον Γκάλι που βάζει το απόλυτο σουτ. Καλό βράδυ από το γήπεδο της ΕΑΦ. Γυρίζουμε για το δεύτερο παιχνίδι, Tech Buddy Eagles.